Ένα νέο όπλο θα έχουν στα χέρια τους οι αντιτσαβιστές στη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα στο Καράκας. Ονομάζεται Πουπούτοφ, θυμίζει τις βόμβες Μολότοφ, αλλά μόνο στο όνομα. Οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση, εκτός από πέτρες απέναντι στα δακρυγόνα των δυνάμεων ασφαλείας, θα πετούν περιτώματα τόσο ανθρώπων όσο και ζώων. Πολλοί ωστόσο αντιδρούν θεωρώντας αυτό τον τρόπο διαμαρτυρίας ακατάλληλο. Υποστηρίζουν ότι θα αυξηθούν οι λοιμώξεις και οι μολυσματικές ασθένειες που είναι σε έξαρση λόγω της έλλειψης φαρμάκων και προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής. Εδώ και 6 εβδομάδες, οι οπαδοί της αντιπολίτευσης συγκρούονται στους δρόμους με την αστυνομία ζητώντας την παραίτηση του Νικολάς Μαδούρο. Χθες, ωστόσο, οι υποστηρικτές του Προέδρου της Βενεζουέλας κατέβηκαν στους δρόμους του Καράκας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην πρόθεσή του για συνταγματική συνέλευση με την εξουσία να μεταρρυθμίσει το Σύνταγμα.